Φέτος η Λαμποργίνη συμπληρώνει 60 χρόνια από την ίδρυσή τη και προκειμένου να επιδείξει την ιστορία τη από το 1963 έω και σήμερα, ανασχεδίασε το μουσείο τη στι κεντρικέ εγκαταστάσει στη Σάντα Γκάτα. Το ανασχεδιασμένο μουσείο εκτείνεται σε έναν πολυεπίπεδο χώρο και περιλαμβάνει συνολικά 19 από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην 60χρονη ιστορία της τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία για την προβολή της ιστορίας της φύρμας, τα αυτοκίνητα αυτά βρίσκονται πάνω σε νέα στραφτερά λευκά πατώματα και τείχους. Αντίθετα με το παρελθόν του μουσείου, δεν θα δείτε πάνω σε τείχους αυτοκίνητα, όπως την Diablo GT. Σε μια νέα ενότητα στο χώρο του μουσείου με την ονομασία The Future Began in 1963 υπογραμμίζεται η γέννηση και η εξέλιξη της εταιρείας, αναδεικνύοντας ορόσημα και σημαντικά μοντέλα μέσα σε αυτή την εξηνταετή πορεία τη. Η δομή του μουσιακού χώρου χωρίζεται σε τρει κύριε κατηγορίε. Στην Χέριτα Τζενότητα θα δει κανεί τα πιο σημαντικά μοντέλα που την έκαναν γνωστή στον κόσμο, όπω τη Μιούρα, Κάουντα, την Εσπάντα, την Γιουράκο και το Τέρα σε LM002. Στην ενότητα Κοντέμποραρη παρουσιάζονται τα βασικότερα μοντέλα τη Λαμποργκίνη για τα τελευταία 20 χρόνια και θα δει κανεί σε αυτό το χώρο μοντέλα από την Diablo GT έω και τη νεότερη Ούρους.